Καλησπέρα, κύριε Κότσιρα. Καλώς σας βρίσκω. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Μια χαρά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαστε μαζί μας σήμερα. Εμείς έχουμε συνομιλήσει και λίγο. Ναι, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Θέλετε να... Θέλω να σε ευχαριστήσω και δημοσίως, γιατί πρώτον, μόλις ενημερώθηκες για την ύπαρξη του παιδικού μου καναλιού, έτρεξες αμέσως και με βοήθησες. Εννοείται. Όπως επίσης και για το καινούριο τραγούδι. Εννοείται. Αυτά να τα λέμε. Αυτά πρέπει να τα λέμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ μεγάλη μου χαρά και είμαι πολύ πολύ συγκινημένη και που μιλάω μαζί σου έτσι τώρα. Μπορώ να σου μιλάω στον ελληνικό, άραγε? Βέβαια, βέβαια. Τι, τέλεια, ευχαριστώ. Οτιδήποτε πέσει στην υπόλοιψή μας, στην αντίληψή μας, ότι έχει ένα ενδιαφέρον που μπορεί να κάνει κάποιον άνθρωπο να δει τα πράγματα αλλιώς, είναι χρέος μας να το κάνουμε γνωστό. Και το καινούριο σου τραγούδι δεν είναι απλά ένα καινούριο τραγούδι από το Γιάννη Κότσιρα που θα το περιμέναμε ούτως ή άλλως με πολύ μεγάλη χαρά. Έχει γραφτεί για έναν λόγο, έτσι όπως το διάβασα εγώ τουλάχιστον, άγγιξε πολύ βαθιά την ψυχή μου. Λέει, ήταν μια ανάγκη να πω πράγματα στα παιδιά μου σε περίπτωση που δεν θα κατάφερνα να τους τα πω από κοντά. Ναι. Αυτό για μένα, εμένα μου φέρνει δάκρυα στα μάτια, αλλά θα αφήσω να τα πεις όλα εσύ. Καταρχήν να δώσω, πώς να το πω, τους χαιρετισμούς μου και τα φιλιά μου, αν και δεν σας βλέπω on time αυτή τη στιγμή, και στις δύο Σοφίες τις υπέροχες, και στη συνάδελφο και στην περίπου συνάδελφο. Και ναι, αυτό, το Κοίτα Γύρω έχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι ένα τραγούδι το οποίο ξεκίνησα να το γράφω πριν από περίπου 4-5 χρόνια. Υπήρχαν οι αφορμές τότε με διάφορες δολοφονίες ζώων που συνέβαιναν και η πυρκαγιά εδώ στην περιοχή μου, στο Μάτι, και στην υπόλοιπη Ελλάδα που είχαν συμβεί, πλημμύρες της Μάνδρας. Συνέβαιναν, εν πάση περιπτώσει, ένα κάρο πράγματα. Ο Νικόλας που υπήρχε τότε ήταν πολύ μικρός. Και σκεφτόμουν ότι όλα αυτά δεν θα μπορέσω, αν κάτι συμβεί, δεν θα μπορέσω ποτέ να του τα πω. Στην πορεία, βέβαια, αλλάξαν τα πράγματα, προστέθηκαν και άλλα σε αυτό το κείμενο. Και το καλύτερο απ' όλα ήταν ότι προστέθηκε η μουσική του Χριστόφορου, του Γερμενή. Και έτσι έχει γραφτεί ένα τραγούδι το οποίο, ναι μεν, είναι σαν γράμμα για τα παιδιά μου, για το μέλλον, δυστυχώς και για το μέλλον, αλλά πολύ περισσότερο για να τους πω αυτά που συμβαίνουν, χωρίς όμως ματιά μίσους, έτσι. Δηλαδή δεν βγάζω μίσος μέσα από αυτό το τραγούδι, βγάζω περισσότερο την κλίση και το κάλεσμα για αλληλεγγύη, να στηρίζουμε ένας τον άλλον. Αυτός ήταν ο στόχος μου και ευελπιστώ να τον πετύχω. Είμαστε σίγουροι ότι θα το πετύχεις. Θέλω να δούμε ένα απόσπασμα από το τραγούδι. Είναι εύκολο, παρακαλώ. Ναι. Η φωνή σου σε είναι... κατάλαβα από τη φωνή. Η φωνή σου είναι από τις... Εγώ έχω σοβαρό πρόβλημα. Κάτι έχω με τη φωνή. Πώς λέγεται? Πώς το λες? Μεσοφοβία, πώς το λες? Μισοφωνία. Μισοφωνία. Έχω διάφορα θέματα με τους ήχους και τις φωνές. Η φωνή σου είναι από τις πάρα πολύ λίγες που πραγματικά με ηρεμούνε. Και δεν νιώθω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν νιώθω ποτέ γραφικότητα. Είναι κάτι αυτό είναι πολύ σπουδαίο που μου λες, Σοφία. Είναι πάρα πολύ σε δύσκολο ευχαριστώ. Στο τραγούδι να μην είσαι γραφικός. Πολύ πιο δύσκολο από ό,τι είναι στο θέατρο. Αυτό το τραγούδι... Ειδικά όταν, ναι. Αυτό το τραγούδι ειδικά που μόλις όταν άκουσα... πρόκειται να καταπιαστεί το τραγούδι. Ακριβώς. Με τέτοιου είδους ζητήματα, είναι πραγματικά πάντα ναι. Στην κόψη του ξηραφιού. Ακριβώς. Όταν είναι στρατευμένο το τραγούδι, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό είναι ένα τρομερά τρυφερό τραγούδι. Σου ζητάμε συγγνώμη, έχουμε γίνει όλοι χάλια. Ναι, πρέπει λέμε να ξέρετε όλοι. Ότι απευθύνεστε σε εκπομπή με γυναίκες. Είμαστε σε ορμονικές διαταραχές, σε ορυξίες, σε προημινόπαυση. Όλα αυτά παίζουν ρόλο για μια εκπομπή που είναι από γυναίκες. Αληθινή εκπομπή. Μας έκανες χάλια. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ένα τρομερό τραγούδι. Και το αφήνεις όχι μόνο στα παιδιά σου, αλλά και στα δικά μας. Και εγώ θέλω να σου εκμυστερευτώ κάτι, Γιάννη. Ότι εγώ συγκινούμαι διπλά σήμερα, γιατί θυμάμαι κάποτε πριν αρκετά χρόνια που είχε έρθει για μένα στην αυλή στην Αλεξανδρούπολη. Εγώ ήμουν στο σχολείο ακόμη τότε. Και ήμουν κάτω και σε έβλεπα και σκεφτόμουν ότι λέω αυτό είναι αυτό που θέλω να κάνω. Και εγώ να είμαι σε μια σκηνή και να τραγουδήσω. Και συγκινούμαι πάρα πολύ που τελικά είμαστε σήμερα εδώ. Και μάλιστα μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για ένα υπέροχο τραγούδι που έχεις βγάλει και για πράγματα που αγωνιζόμαστε όλοι καθημερινά. Οπότε είναι μεγάλη συγκίνηση για μας. Δεν έχεις σταματήσει όμως να τραγουδάς.
Όχι, πού να σταματήσω. Και όχι μόνο. Οπότε, και όχι μόνο δεν έχει σταματήσει να τραγουδάει, αλλά η Σοφία έχει και μια μοναδική ικανότητα και ένα υπέροχο ταλέντο να μετατρέπει των ανθρώπων τα συναισθήματα και τις καταστάσεις που ζουν σε τραγούδια σε πάρα πολύ λίγο χρόνο. Ειδικά τώρα στην καραντίνα, είναι ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα σε όλους τους ανθρώπους που είναι μόνοι και θέλουν να φωνάξουν και να μιλήσουν για αυτό. Να πω κάτι για τη Σοφία. Η Σοφία είναι ένα πολύτιμο πλάσμα. Εκείνη μπορεί να μην, ακριβώς μπορεί να μην έχουμε γνωριστεί, αλλά εγώ έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ τις δουλειές της. Είναι ένας από τους πολύ ταλαντούχους ανθρώπους που παίρνει ουσία, η έννοια, η φωνή του ανθρώπου είναι το καλύτερο μουσικό όργανο. Αν ακούσετε, το λέω και στους τηλεθεατές σας, τις δουλειές που έχει κάνει μόνο με τη φωνή της, που έχει υποκαταστήσει την ουσία και τα μουσικά όργανα με τη φωνή της, νομίζω ότι θα καταλάβετε γιατί μεγάλο ταλέντο μιλάμε. Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγκινούμε γιατί μέσα από το live, από τα live αυτά που κάνω και γράφω ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, μόνο με τη φωνή μου και δημιουργώντας μουσικά σύνολα ζωντανά, με παίρνει κόσμος, μου λένε αυτό που τους απασχολεί και γράφω τραγούδια ζωντανά. Έτσι λοιπόν με πήραν δύο κοπέλες, οι οποίες ήταν ζευγάρι και μου λένε «Σοφία, εγώ θέλω, αγαπώ», μου λέει, την, «είμαι Κατερίνα και αγαπώ την Ιωάννα και δεν ξέρω, δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν και το λέω σε σένα». Με αφορμή λοιπόν αυτό, έγραψα ένα τραγούδι κατά των διακρίσεων που θα βγει μέσα στις επόμενες μέρες, μέσα αυτή την εβδομάδα, το οποίο είναι και στη νοηματική. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό εμείς που έχουμε βήμα να διεκδικούμε τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Σε ευχαριστώ προσωπικά, Γιάννη. Τίποτα. Εγώ απλώς να πω ότι μια και αναφερθήκατε πριν στο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και εννοώ για τα δικαιώματα από τις τηλεοπτικές εμφανίσεις. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξεκινήσει μία μικρή παρέα εδώ και περίπου δύο μήνες. Για να σας ενημερώσω, νομίζω ότι οι ηθοποιοί έχουν ξεκινήσει από το Μάιο μια προσπάθεια, επειδή άκουγα πριν. Απλά εμείς το κάναμε πιο, ας το πούμε, επισήμως και βάζοντας, ενημερώνοντας και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος δεν γνωρίζει μερικά βασικά πράγματα. Πρώτον, ότι όλες αυτές, σχεδόν όλες, αυτές οι τηλεοπτικές εκπομπές που βλέπετε με ζωντανή μουσική, οι μόνοι που δεν πληρώνονται είναι αυτοί για τους οποίους γίνονται. Ναι. Δεύτερον, ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο σχεδόν τον πολιτισμένο κόσμο η οποία δεν πληρώνει δραχμή για τις ζωντανές μουσικές τηλεοπτικές εκπομπές. Οφείλω δε να σας πω ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη πληρώνουν ακόμα και τις συνεντεύξεις. Πληρώνουν ακόμα και τα παιδιά τα οποία εμφανίζονται σε αυτά τα reality, τα ταλέντων, των μουσικών ταλέντων. Εμείς είμαστε η μόνη χώρα η οποία είμαστε πάρα πολύ πίσω σε αυτό και μπορεί η αφορμή να είναι ο κορονοϊός, αλλά για μας που το ξεκινήσαμε αυτό το πράγμα, ο μεγαλύτερος στόχος είναι οι επόμενες γενιές. Γιατί αυτό που βιώνουμε ίσως συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Είναι πολύ λίγα τα λόγια για να περιγράψουν την συμμετοχή σου σε αυτή την εκπομπή σήμερα. Σε ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε αρχικά για αυτό το τραγούδι. Σε ευχαριστούμε για το μεγαλείο της ψυχής σου γενικότερα. Και δεν είναι ότι θέλουμε να ευλογήσουμε έτσι την κατάσταση, αλλά εγώ προσωπικά το εννοώ βαθιά μέσα στην ψυχή μου και θέλω να πω ότι αυτό που είπε η Σοφία πριν, ότι όχι μόνο θα ενημερώσει τα δικά σου παιδιά για την κατάσταση, αλλά και τα δικά μας παιδιά. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι θέλω και πρέπει ο κόσμος να μπει να δει αυτό που δεν γνωρίζει από σένα, το κανάλι που έχεις κάνει στο YouTube με παιδικά τραγούδια, γιατί μία καινούρια γενιά θα μάθει τα υπέροχα αυτά παιδικά τραγούδια με αυτή την υπέροχη φωνή που είπε η Σοφία ότι είναι, στα αγγλικά λέγεται comforting αυτή η φωνή, σε κάνει να νιώθεις λοιπόν ζεστά και καλά. Γέλασα την ώρα που το είπα, γιατί όταν ξεκίνησα την προσπάθεια με το Y4 Kids, με τα παιδικά τραγούδια, ξεκίνησε ακριβώς γιατί τα δύο αγρίμια, τα αγοράκια που έχω, με το που έκλεισε η δυνατότητα με τα lockdown, φυσικά αυτά εκτροχιάστηκαν και έψαχνα να βρω έναν τρόπο να τα ηρεμήσω. Ο μόνος τρόπος λοιπόν ήταν η κιθάρα με ένα απλό παιδικό γνωστό τραγουδάκι. Και πραγματικά λειτουργήσε. Και σκέφτηκα να το μοιραστώ με όλο τον κόσμο. Και έτσι δημιούργησα το Y4 Kids. Έκανες πάρα πολύ καλά. Και εγώ να σου πω ότι ο στίχος που, γιατί το άκουσα τώρα πρώτη φορά το κομμάτι του τραγουδιού, αυτό που κράτησα αμέσως και δεν το ξεχάσω είναι ότι τα κορίτσια δεν πρέπει να φοβούνται να γελάνε και τα γόρια να κλαίνουν. Να κλάψουν, ακριβώς. Ναι.
Είναι το βασικό που απασχολεί. Άμα ακούσεις και το υπόλοιπο, υπάρχει ένα μέρος του Κόμι Χ από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι συγκλονιστικός, αλλά και υπάρχει και ένα τετράστιχο, λίγο... Ένα μέρος του Κόμι Χ. Ο Κόμι Χ από τη Θεσσαλονίκη, ο ράπερ. Ο ράπερ. Ναι, δεν γνωρίζω καθόλου. Και υπάρχει και ένα τετράστιχο, το οποίο μιλάει αμέσως μετά, λέει ότι κοίτα γύρω τους αλλιώτικους ανθρώπους, τους μετέτρεψαν σε στόχους από μίσος και φοβιά. Όπου εγώ ήθελα να καταδείξω με αυτό το πράγμα τη βία που υπάρχει στην κοινωνία μας και ότι οτιδήποτε διαφορετικό ή ξεφεύγει από τα πρότυπα θα πρέπει να το εξαφανίζουμε με οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό είναι το τραγούδι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ναι, και η οπτικοποίηση είναι υπέροχη του τραγουδιού. Είναι όλο υπέροχο. Αυτό είσαι εσύ. Ναι. Σε ευχαριστούμε για μια φορά ακόμα. Και όταν θα γράψεις κι άλλο παιδικό τραγουδάκι, θέλω να μας φωνάξεις να πούμε μαζί μερικά τραγουδάκια τέτοια παιδικά, μαζί με τη Σοφία. Μέσα, με χαρά, με χαρά. Για να ηρεμήσουν και τα δικά μας τα παιδιά, κατάλαβες. Ναι, γιατί έχουν και εμάς ανάγκη. Να είσαι καλά, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη. Ευχαριστούμε από την καρδιά μας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά.